Το σύνδρομο ευερέθηση του αντέρου, αυτό που παλαιότερα αναφέραμε ως παστική κολίτιδα, είναι ένα, όπως όλα τα σύνδρομα, σύνολο συμπτωμάτων. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι ο κοιλιακός πόνος. Δεν υπάρχει σύνδρομο ευερέθηση του αντέρου χωρίς κοιλιακό πόνο. Δεν αρκεί η δυσφορία. Το δεύτερο είναι να υπάρχουν εναλλαγές κενώσεων και το τρίτο να υπάρχει χρονιότητα. Ένας απλός κοιλιακός πόνος που όλοι μπορούμε να αισθανθούμε σε κάποια στιγμή της ζωής μας δεν σημαίνει ευερέθηση στο έντερο. Πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν 3 μήνες συμπτωμάτων, το τελευταίο 12μηνο, όχι απαραίτητα συνεχόμενοι. Η σωστή απάντηση στο τι μπορεί να φταίει στην εκδήλωση του συνδρόμου του ευερεθεί στο εντέρου είναι ότι η σύγχρονη ιατρική δεν γνωρίζει. Έχουν εμπλακεί διάφοροι παθοφυσιολογικοί παράγοντες, όπως το μικροβιακό περιβάλλον στο παχύ έντερο, το στρες, η δίαιτα, συγκεκριμένες ουσίες μέσα στα φαγητά, οι οποίες μπορούν να υπάγουν την κινητικότητα ή το φούσκωμα του εντέρου. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι μια υπαγωγή της πλαχνικής υπερευαισθησίας, δηλαδή το έντερο γίνεται πιο ευαίσθητο στα συνήθη ερεθίσματα, αλλά τον ακριβή μηχανισμό δεν το γνωρίζουμε, γι' αυτό δεν έχουμε και λυσιτελή θεραπεία. Η θεραπεία του ευερεθείς του εντέρου. Πάλι η σωστή απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει θεραπεία με την έννοια ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε ίαση. Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα, όπως προείπα, με εξάρσεις και υφέσεις, που δεν μπορούμε όπως μια πνευμονία να δώσουμε αντιβίωση και να γίνει ο πάσχων για πάντα καλά. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αυτές οι εξάρσεις να είναι σπανιότερες και να είναι ηπιότερες. Τα συνηθέστερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε το στρες του πάσχοντος. Δεύτερον, να αλλάξουμε τη δίαιτά του. Το διαιτολόγιο του σε τροφές οι οποίες είναι λιγότερο ερεθιστικές, λιγότερο αεριογόνες. Και το τρίτο είναι να αλλάξουμε το μικροβίωμα του παχαίου εντέρου, δηλαδή το βακτηριακό περιβάλλον το οποίο υπάρχει φυσιολογικά στο παχύ έντερο, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις εξάρσεις. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με προβιωτικά είτε με αντιβιωτικά.